Πολύ κοντά στην επίτευξη του φετινού στόχου βρίσκεται η ομάδα του Τυρνάβου, που δεν είναι άλλος από την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η ομάδα του Μιχάλη Γιώγα οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος στον τέταρτο όμιλο της τέταρτης εθνικής κατηγορίας και 6 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος έχει 10 βαθμούς διαφορά από τον Πυργετό και το Λιάνο Κλάδη. Σίγουρα η διαφορά των 10 βαθμών είναι. Μας δίνει μεγάλη ασφάλεια, αλλά όπως και να το κάνουμε, απομένουν 6 παιχνίδια. Πρέπει να κοιτάξουμε το κάθε παιχνίδι με την ίδια σοβαρότητα όπως μέχρι τώρα όλα τα παιχνίδια που έχουν περάσει. Και στο τέλος θα πανηγυρίσουμε την πολυπόθητη άνοδο. Μπορεί η διαφορά από τους διώκτες για την ομάδα του Τυρνάβου να είναι μεγάλη. Ο αρχιτέκτονας της ομάδος, Μιχάλης Γιώγας, ζητά προσοχή και στις 6 τελευταίες αγωνιστικές, προκειμένου να πανηγυρίσουν στο τέλος όλοι μαζί την άνοδο στην τρίτη εθνική. Μαθηματικά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτε. Αξίζω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχουν καταβάλει όχι μόνο φέτος, αλλά από πέρσι έχει ξεκινήσει αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους, από διοίκηση, από κόσμο, από προπονητές και από ποδοσφαιριστές. Σίγουρα αυτή η διαφορά η οποία υπάρχει μας δίνει μια αίσθηση ασφάλειας, αλλά νομίζω πως το ίδιο σοβαρή και πειθαρχημένη πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Απόλυτα ικανοποιημένος από την πορεία του Τυρνάβου εμφανίζεται και ο πρόεδρος ομάδος, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει για την επόμενη χρονιά. Η συνταγή θα είναι η ίδια. Θα κοιτάξουμε να βρούμε παιδιά από τον ομό, μια συνταγή της παλιάς Λάρισας που πρωταγωνίστησε, έτσι και φέτος. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα παιδιά, πάρα πολύ, πιστεύουμε πάρα πολύ στα παιδιά αυτά και έτσι θα προχωρήσουμε.